Καυστικό σε ό,τι αφορά την έντονη προεκλογική περίοδο που διανύει η χώρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Ευθυμίου στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του κόμματος. Παρόλο που ο κύριος Μητσοτάκης έχει ζηλέψει το ρόλο να είναι ένα είδος δελφικής ιέρειας ή σύβυλας, να κρατάει ένα μυστικό, είναι μια άλλη άτεχνη τακτική. Για να μας πει ότι επιδιώκει πάση θυσία να κερδίσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα ήταν πολύ νόμιμο αν ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός. Αλλά δεν είναι. Ο άλλοτε υπουργός του ΠΑΣΟΚ έκανε επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας ότι ζητούμενο και για τους δύο είναι οι καρέκλες, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δυνατό κίνημα αλλαγής που θα έχει ξεκάθαρα κερδίσει δυναμικά ποσοστά στις επερχόμενες εκλογές. Έχουμε ένα ορατό παιχνίδι δύο μηχανισμών εξουσίας που θέλουν πάση θυσία τις καρέκλες της. Λοιπόν, υπάρχει στη μέση ένα κόμμα που δεν θέλει καρέκλες. Δεν το ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Ξεκινήσαμε ένα κόμμα του 13% και αλλάξαμε την Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάλι ο μοχλός που θα αλλάξει την Ελλάδα στο καλύτερο, γιατί είναι ταυτισμένο με την Ελλάδα, την κοινωνία της. Η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας είχε έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, με τα στελέχη, τους υποψήφιους που έχουν ανακοινωθεί και τα μέλη του κόμματος να μοιράζονται την ίδια αισιοδοξία για τα εκλογικά αποτελέσματα και τη δυναμική που θα αποτυπώσει το κόμμα στις κάλπες. Μια γόνιμη χρονιά. Εκτιμούμε τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου όσο σε επίπεδο επικράτειας θα είναι πάρα πολύ ψηλά και ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο θα καταγράψει μια σαφή άνοδο σε αυτές τις εκλογές. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ τίμησε σε κλίμα συγκίνησης ένα από τα ιστορικά στελέχη του κόμματος στο Ηράκλειο, το Βαγγέλη Μαμαλάκη, που και ο ίδιος ήταν συγκινημένος κατά τη διάρκεια της τιμητικής του διάκρισης, ο οποίος μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, υπήρξε ακούραστος και μαχητής των αγώνων που δόθηκαν σε δύσκολες αλλά και ιστορικές εποχές.